την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο λιμάνι της Σούδας καθώς και στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης θα έχουν μικροί μαθητές της 5ης και 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων από την ευρύτερη περιοχή της Σούδας στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας. Η δράση πραγματοποιείται μετά από πρόταση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων, η οποία έγινε αποδεκτή από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να έρθουν τα παιδιά κοντά και να γνωρίσουν την ναυτιλιακή και ναυτική δραστηριότητα, τους χώρους του λιμένα και να μάθουν πληροφορίες σχετικά με το επάγγελμα του ναυτικού, τις υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο λιμάνι, καθώς και τις εγκαταστάσεις του εμπορικού ναυτικού στο ΒΛΙΤΕ. Η πρωτοτυπία αυτής της δράσης έγκυται στο γεγονός ότι η ξενάγηση θα γίνει από σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίοι έχουν επιλέξει το επάγγελμα του ναυτικού για το μέλλον τους και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σπουδαιότητα διότι γνωρίζουν περισσότερο τα θέματα και μπορούν να περάσουν στους μαθητές πληροφορίες σχετικά με όλο το επάγγελμα του ναυτικού και την ναυτιλιακή δραστηριότητα. Η δράση αυτή γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και θεωρώ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά διότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον για τους μικρούς μαθητές. Η ξενάγηση των μαθητών των δημοτικών σχολείων θα γίνει από εθελοντές σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Συνήθως μας επισκέπτονται στην Ακαδημία μαθητές γυμνασίου και λυκείων. Αυτοί που βρίσκονται δηλαδή ένα σκαλί πριν την αποφύτηση από το λύκειο με προοπτική και δυνατότητα να έρθουν να φοιτήσουν στη σχολή μας. Αυτή τη φορά και μέσα στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης είναι για μας ιδιαίτερη συγκίνηση που θα δεχτούμε τους μαθητές αυτής της τρυφερής ηλικίας του Δημοτικού Σχολείου. Και πιστεύω ότι είναι πολύ ωφέλιμο γιατί από αυτή τη μικρή ηλικία αν μπορέσουμε να τους κατατοπίσουμε, να τους ξεναγήσουμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν ποιες είναι οι προοπτικές του ναυτικού επαγγέλματος, μπορεί να αποκτήσουμε φίλους από τώρα και μάλιστα φανατικούς. Μας ενδιαφέρει οι μαθητές μας σε αυτή τη φάση να ενημερωθούν για την αξία και τη χρησιμότητα των κρατικών υποδομών και την αναγκαιότητα των αναπτυξιακών έργων για την οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξη του τόπου μας. Τη δυνατότητα επιχειρηματικής αποκατάστασης, τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων με επίκεντρο τη θάλασσα, την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Μας ενδιαφέρει εν τέλει η δημιουργία ευαισθητοποιημένων, ευσυνείδητων και ενεργών πολιτών που θα μπορούν να ταινίζουν τη ζωή με γνώση και αισιοδοξία. Οι μικροί μαθητές μεταξύ άλλων θα γνωρίσουν το πλήθος των επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται αλληλοεξαρτώμενα με τη λιμενική δραστηριότητα τόσο μέσα στο λιμάνι όσο και έξω από αυτό.